θεωρώ ιερή υποχρέωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος να διεξάγει την γενική της συνέλευση εδώ, στη Χίο, έτσι ώστε να τιμήσουμε κι εμείς με τον δικό μας τρόπο τα 100 χρόνια ύπαρξης του Επιμελητηρίου Χίου. Και θέλω να ευχηθώ στον Πρόεδρο, στην Διοίκηση, τα επόμενα 100 χρόνια να είναι ακόμα πιο πετυχημένα για το Επιμελητήριο Χίου, γενικότερα για τον επιμελητηριακό θεσμό, διότι όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης είναι ο επιμελητηριακός θεσμός. 100 χρόνια. Στα 100 χρόνια αυτά πραγματικά έχει συμβάλει ο θεσμός αυτός, τα μέγιστα, και πρέπει να πω ότι και με τη σημερινή κυβέρνηση υπάρχει μια ιδιαίτερη αναγνώριση του επιμελητηριακού θεσμού και θέλω να πιστεύω ότι με τις αρμοδιότητες τις οποίες παίρνουν πλέον τα επιμελητήρια της χώρας, ότι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη, στο όραμα αυτό το οποίο όλοι έχουμε μετά από αυτήν την μακρόχρονη θυσία που έχουμε υποστεί όλοι, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ο ελληνικός λαός. Στόχος της σημερινής βραδιάς είναι να εορτάσουμε τα 100 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας και προσφοράς του επιμελητηρίου στο τοπικό επιχειρήν, να θυμηθούμε σταθμούς της μεγάλης αυτής διαδρομής, αλλά και να διασκεδάσουμε. Το Επιμελητήριο Χίου ιδρύθηκε το 1918, βάσει του νόμου 184, περί σύστασης εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων και του σχετικού βασιλικού διατάγματος του 1914. Στην πορεία των 100 ετών, το επιμελητήριο υπήρξε ο θεσμικός εκφραστής του επιχειρηματικού δυναμικού, ο μοχλός διεκδίκησης των ετοιμάτων του Χιώτη επιχειρηματία, ο σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα τοπικής ανάπτυξης. Όλα τα παραπάνω τα υλοποίησε άλλοτε αποτελεσματικά και άλλοτε λιγότερο επιτυχημένα. Ωστόσο, δεν έπαψε ποτέ να είναι το σπίτι του Χιώτη επιχειρηματία. Ένα σπίτι που είχε πάντοτε τις πόρτες του ανοιχτές για να αφουγκραστεί παράπονα, προβλήματα, να προτείνει λύσεις, να χρηματοδοτήσει δράσεις, να διευκολύνει συνεργασίες, να ανοίξει δρόμους. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευθύνη για τη σημερινή διοίκηση, η οποία πριν από ένα χρόνο ανέλαβε τα ενία αυτού του ιστορικού οργανισμού, η συγκεκριμένη συγκυρία. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να δεσμευθώ ότι όλοι όσοι απαρτίζουμε το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο θα εργαστούμε ακούραστα για να μετατρέψουμε τον αιωνόβιο και ίσως για κάποιους γερασμένο θεσμό σε καινοτόμο, δραστήριο, διεκδικητικό, εξωστρεφή νέο, ο οποίος θα μπορούσε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Ο Δήμαρχος Χίου, κύριος Μανώλης Μπουρνούς, θα βραβεύσει τον πρώην Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κύριο Κυριάκο Δυράκη. Χαρά να βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα. Είναι χρονιάρα μέρα για τη Χίο. Είναι η παραμονή των Αγίων Μινά Βίκτορος και Βικεντίου, που είναι οι πολιούχοι του νησιού. Τη μέρα που απελευθερώθηκε μάλιστα το νησί από τους Τούρκους. Είναι ακόμα πιο μεγάλη χαρά να γιορτάζουμε σήμερα τα 100 χρόνια του κερδόου Ερμή στη Χίο, μάλλον τη θεσμοθέτηση πλέον με το επιμελητήριο και με μια διοίκηση στο επιμελητήριο, η οποία δείχνει, κρατάει πολύ ψηλά όπως και οι προηγούμενες τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας και τα φέρνει στη σημερινή εποχή στο επίπεδο που είναι αναγκαία να βρίσκονται. Και αυτή η παρουσία εδώ πέρα σήμερα τόσων Προέδρων να γιορτάσουν τα 100 χρόνια του επιμελητηρίου είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, Πρόεδρε, και όλες τις διοικήσεις θέλω να σας συγχαρώ, δίνει στοιχείο αυτόν τον τόνο ακριβώς που αξίζει. Τον τόνο που έδινε και παλαιότερα και τον οποίο νομίζω ότι θα δώσει και στο μέλλον. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι παλιά του επιμελητηρίου, κύριε Δυράκη. Χρόνια πολλά! Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και όλα τα μέλη της διοίκησης που αποφάσισαν να χαίρομαι αυτή τη χαρά. Και επιτρέψτε μου να επισημάνω κάτι το οποίο σίγουρα δεν παραλύει τη σκοπή μας, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό. Στα πλαίσια και της εξωστρέφειας, αν θέλουμε, του επιμελητηρίου μας. Οι φορείς ΕΟΑΕΝ,
και δίκτυο νησιωτικών επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν από τη Χίο. Η έδρα του ΙΟΕΝ ήταν το και το δείχνει το δίκτυο, το ξέρετε, είχαμε την τιμή και τη χαρά να το υπηρετήσουμε επί σειρά ετών, πρώτα ο κύριος Μιχαλάκης και μετά εγώ.